Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Αγαπημένα του μήνα σας έχω για σήμερα. Έχω κάποια πράγματα τα οποία έχω αγαπήσει πολύ τις τελευταίες μέρες. Αν και έχω λατώσει να κάνω αγαπημένα, είπα να σας κάνω ένα βίντεο να σας τα δείξω, γιατί στο Instagram δεν έχει τόλες Instagram που τα βλέπετε και που σας τα δείχνω στις ιστορίες σχεδόν κάθε μέρα. Οπότε αποφάσισα να σας δείξω κάποια και στο YouTube. Θέλω όμως από κάτω στο σχόλιο να πάτε και να μου γράψετε εάν θέλετε να συνεχίσουμε τα αγαπημένα ή όχι, ή έτσι όπως το κάνω τώρα που τα έχω λατώσει λίγο. Και τώρα τι αναλαμπή έπαθα. Έκανα μια παραγγελία από το GearBest και μου ήρθε πριν λίγο και είπα να βάλω, γιατί πήρα κάτι σαν αυτοκόλλητα για τον τοίχο και τα ξέχασα. Έχω κάνει μια παραγγελία βασικά και μου έχει έρθει μόνο η μισή, βασικά πια μισή, μόνο τα δύο πράγματα από αυτά που έχω παραγγείλει. Λέτε να το κάνουμε τώρα για να φτιάξουμε και τον τοίχο. Ναι, μείνετε μαζί μου. Πήρα αυτά εδώ τα χρυσά αυτοκόλλητα, τα οποία θέλω να τα κολλήσω σε αυτό εδώ το κομμάτι, ακριβώς πίσω από την τουαλέτα, για να φαίνεται λίγο διαφορετικό το φόντο στα βίντεο. Μου αρέσει και το χρυσό, όπως ξέρετε. Και είπα πριν ξεκινήσω το βίντεο να τα κολλήσω, αλλά ξέχασα εντελώς. Οπότε θα το κάνουμε τώρα παρέα. Και πέρα από τα αυτοκόλλητα, σε αυτή την παραγγελία μέσα, αν και μου χρωστάνε άλλη μία τώρα, είχε και την θήκη αυτή. Την έχω ερωτευτεί. Είναι τέλεια. Δείτε πόσο όμορφη θήκη. Την έχω δει σε αρκετές κοπέλες που την έχουν στο κινητό τους. Και τη βρήκα εκεί, εντάξει, σχεδόν τσάμπα ήταν, δηλαδή θα σας βάλω από κάτω το link. Βασικά θα σας βάλω και από τα αυτοκόλλητα το link, αλλά και από αυτή τη θήκη για να πάτε να ρίξετε μια ματιά. Εγώ έχω θυστεί, παιδιά, με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα, γιατί τα έχει όλα τα πράγματα τα οποία θέλω σε πολύ καλές τιμές. Και πάμε τώρα λίγο να κολλήσω αυτά και έρχομαι. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Καθίστε να έρθω να το δω και την κάμερα πώς φαίνεται, αυτή η οθόνη. Wow, τι ωραίο που είναι! Παιδιά, έχω ενθουσιαστεί. Okay, νομίζω πως έχω το πιο ωραίο φόντο που είχα ποτέ. Του πάνε πάρα πολύ οι τελίτσες και δεν το είχα, ούτε το είχα. Δηλαδή, δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ, αλλά έτσι όπως μπήκα να παραγγείλω κάποια πράγματα, κάποιες καρδούλες που θα έρθουν σε κάποια άλλο δέμα, σε αυτό δεν ήρθα. Έπεσε το μάτι μου πάνω σε αυτά και λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Εν τω μεταξύ ήταν πάνθινα, δεν θυμάμαι την τιμή, θα σας βάλω τα link από κάτω. Αλλά ήταν πάρα πολύ οικονομικά, να πάτε να τους ρίξετε μια ματιά. Όπως και η θήκη εδώ του κινητού μου. Και αφού έχουμε το τέλειο, το ωραίο, το καινούργιο το φόντο, πάμε να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα του μήνα. Με το πρώτο που θα ξεκινήσω είναι και κάτι που φοράω στο πρόσωπό μου. Το έχω ερωτευτεί πάρα πολύ. Είναι από τα καλύτερα make-up που έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου, γιατί είναι μαρινελίστικο. Είναι αυτό ακριβώς που ζητάει η Μαρινέλη. Είναι από YSL. Είναι, τι να σας πω, πόσο μου αρέσουν τα make-up που δίνουν μια απίστευτη έτσι όψη, πολύ φρέσκια στο πρόσωπο, αλλά δεν σου κρύβουν τα οποιαδήποτε σχηματάκια έχεις. Τι εννοώ, εγώ ευτυχώς δεν είμαι άνθρωπος που έχω ούτε κοκκινίλες ούτε σπυράκια, δεν μου έχει αφήσει ευτυχώς η ακμή ή κάποια σημάδια, αλλά έστω αυτές οι μικρές ηλίτσες που έχω ή κάποιες φακιδούλες εδώ στη μύτη, μου αρέσει να φαίνονται, δεν μου αρέσει να τα καλύπτω όλα, οπότε αυτό το make-up δίνει αυτό ακριβώς, έχει μάτι αποτέλεσμα, γενικότερα είναι από τα καλύτερα make-up που έχω βάλει ποτέ μου. Είναι ακριβώς αυτό που ψάχνω εγώ που σας λέω, ότι θέλω ένα make-up που να φαίνεται έτσι ομοιόμορφο το δέρμα μου, αλλά να μην μου καλύπτει τις ατέλειες. Και ειδικά για τώρα το καλοκαίρι είναι και πολύ ελαφρύ, δεν το νιώθω βαρύ καθόλου, το αγαπώ απλά. Πάμε σε ενυδάτωση χεριών, Bioderma. Είναι η καλύτερη κρέμα χεριών που έχω βάλει σε όλη μου τη ζωή. Είναι, παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά, θα σας δείξω και τώρα. Εγώ συνήθως όταν χρησιμοποιούσα κρέμες χεριών, μετά από λίγο αφού ένιωθα ότι έχει γίνει μια αλφα ενυδάτωση, ήθελα να τρέξω και να πάω να πλύνω τα χέρια μου, γιατί αυτή η υφή που έχουν οι περισσότερες κρέμες χεριών, κολλάνε, που νιώθεις αυτή τη γλίτσα στα χέρια, δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτή εδώ, η κρέμα χεριών, δεν την έχει αυτή την υφή και χαίρομαι πάρα πολύ. Την έχω κάθε. Το ότι κάποιος στις 3.30 ώρα το μεσημέρι σκάβει τείχος στη γειτονιά μου, τι σας λέει? Αγνοήστε τον, σας παρακαλώ. Τέλος πάντων, να συνεχίσω με την κρέμα και να σας πω ότι έχει ένα πάρα πολύ ωραίο απαλό άρωμα, το οποίο το βράδυ δεν θα σας ταλαιπωρήσει σε περίπτωση που δεν αντέχετε τα αρώματα ή γενικότερα ή το βράδυ. Πολύ καλή και ενυδάτωση και δεν αφήνει αυτή την κολλώδη. Αφήνει μια πουδρένια υφή, δηλαδή δεν νιώθεις αυτό το κόλλημα. Εγώ τώρα έβαλα στα χέρια μου, αλλά δεν νιώθω να κολλάνε. Νιώθω σαν να έχω βάλει πούδρα. Ένα αντιλιακό τώρα. Όλα τα λεφτά από τη Vichy, το Ideal Soleil. Δεν θα το πιστέψετε αυτό που θα σας πω, δεν το πίστευα ούτε εγώ η ίδια. Όταν πήγαμε μαζί με τη Vichy στην Τίνο, άπλωσα εκείνη την ημέρα στην παραλία σε όλο μου το κορμί αυτό το αντιλιακό. Δεν είχαμε πάρει μαζί μας, γιατί ξέραμε ότι η Vichy θα μας έχει εκεί πέρα κάποια αντιλιακά.
το ότι μαύρισα δεν μπορώ να το πιστέψω ούτε εγώ ίδια. Ότι γύρισα στο ξενοδοχείο και όταν αφαίρεσα το μαγιό μου είχα το σημάδι από το μαύρισμα. Δεν έχει ξανασυμβεί. Σας διαμαρτύρομαι γενικότερα ότι εγώ δεν μαυρίζω εύκολα. Πρέπει να κάω πάρα πολλές φορές στον ήλιο και εκείνη τη μέρα δεν έκατσα σχεδόν καθόλου. Τη μόνη ώρα που κάθισα στον ήλιο είναι όταν πήγαμε με την Ελεονόρα να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες για το Instagram. Μόνο αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Έχει μέσα και λάδι, έχει και νεράκι. Πρέπει να το κουνήσετε πάρα πολύ καλά πριν το χρησιμοποιήσετε. Εμένα αυτό εδώ είναι για ενυδάτωση με το υαλουρονικό οξύ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχει και άλλα. Μπορείτε να πάτε να δείτε, αν πάτε στο βίντεο με την Τίνο, σας τα γράφω κάτω αναλυτικά ποια είναι, γιατί είχαμε κάνει ένα giveaway με την PC. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί δεν νιώθεις αυτή την αίσθηση όπως έχουμε την κρέμα των χεριών που σας έλεγα πριν, ότι νιώθεις να κολλάει πάνω στα χέρια σου. Έτσι είναι και με αυτό εδώ το αντιλιακό. Και εννοείται δεν κάηκα, έτσι νομίζω δεν χρειάζεται να σας το πω. Έχει 30 δείκτη προστασίας, που εγώ πάντα είμαι με 50. Έβαλα το 30, δεν κάηκα καθόλου, ίσα ίσα που μαύρισα. Τώρα σας έχω ένα peeling σώματος. Παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το peeling σώματος. Λοιπόν, θα σας δείξω τη συσκευασία. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η εταιρεία από όλα αυτά που γράφει εδώ πέρα. Τέτοιο άρωμα δεν καταλαβαίνετε. Το ότι μετά από το μπάνιο βγαίνεις, σκουπίζεις το δέρμα σου και είναι σαν να έχεις βάλει κρέμα σώματος, αυτό είναι που με έχει κάνει να αγαπήσω το συγκεκριμένο προϊόν, γιατί εγώ βαριέμαι να βάζω κρέμα σώματος ή λάδια, βαριέμαι πάρα πολύ. Ενώ θα καθίσω το βράδυ, θα βάλω την κρέμα μου, θα πλύνω τα δόντια μου, θα περιποιηθώ τώρα το τατουάζ που του κάνω την αφαίρεση. Έχω υπομονή να τα κάνω αυτά. Το να βάλω κρέμα σώματος, το συχαίνομαι, το βαριέμαι. Υπάρχουν φορές όμως που με πιάνει μία δόση και θα βάλω, δηλαδή μπορεί να έχω μια καινούργια κρέμα σώματος, να θέλω να τη δοκιμάσω και μπορεί για ένα μήνα σερί να βάζω. Μετά θα βαρεθώ και θα σταματήσω. Οπότε αυτό εδώ το peeling μου αρέσει, γιατί πέρα το ότι κάνει πάρα πολύ καλή απολέπιση, είναι αρκετά σκληρικό και οπότε δεν θέλει πολύ δυνατό μασάζ. Αλλά αυτή η αίσθηση που νιώθεις βγαίνοντας από το μπάνιο και αφού σκουπίσεις τα νερά από πάνω, νιώθεις τόσο ενυδατωμένο το δέρμα. Το αγαπώ. Πάμε τώρα σε άλλο ένα προϊόν που σας είχα δείξει και αυτό στο Instagram και είχε γίνει ο κακός ο χαμός στα μηνύματα, γιατί είναι κάτι που δεν το έχετε ξαναδεί, ούτε εγώ το είχα ξαναδεί, μην νομίζετε. Είναι από την εταιρεία Fresh Line, σαμπουάν σε στερεή μορφή. Είναι σαν σαπούνι, το βγάζεις μέσα από τη θήκη του, το παίρνεις, το βρέχεις, κάνεις απαλές κινήσεις πάνω στα μαλλιά σου. Τέτοια σαπουνάδα δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εν τω μεταξύ είναι για λιπαρά μαλλιά. Μπορώ να σας πω ότι είναι από τα λίγα σαμπουάν που έχω χρησιμοποιήσει και έχω δει διαφορά ότι όντως στη δεύτερη μέρα τα μαλλιά μου δεν είναι τόσο λιπαρά όσο άλλες φορές. Θα είναι, αλλά όχι τόσο πολύ όσο θα ήταν με κάποια άλλα σαμπουάν. Να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι από τα πιο ωραία σαμπουάν που έχω δοκιμάσει. Μου αρέσει πολύ όταν βάζω σαμπουάν και κάνει πολύ αφρό και μετά το ξεπλένεις τα μαλλιά σου. Νιώθεις το τρίξιμο, αυτό το τρίξιμο που κάνει παιδιά στο κεφάλι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Νιώθω ότι καθάρισε το κεφάλι μου. Και πάμε τώρα σε μία παλέτα έρωτα. Είναι και οι σκιές που φοράω στα μάτια μου. Είναι από την Ερεντουέ, είναι η 622. Καλά, θα σας το γράψω και από κάτω. Τι χρωματάρες είναι αυτές, όχι πείτε μου παιδιά. Τι χρωματάρες είναι αυτές, ειδικά αυτές από εδώ. Ηλιοβασίλεμα σκέτο. Είναι ηλιοβασίλεμα και θάλασσα. Νομίζω κάτι σε Σαντορίνη μου παραπέμπει η συγκεκριμένη παλέτα, έτσι έπρεπε να τη λένε. Και να σας κάνω έτσι λίγο να δείτε. Κοιτάξτε εδώ πόσο λίγο ακουμπάω πάνω τα χέρια μου, τα δάχτυλά μου μάλλον, και πόσο εύκολα γράφουν. Δείτε εδώ. Η απόδοση της είναι τέλεια και η διαρκεία της, δηλαδή με μια βάση, εγώ τις έχω χρησιμοποιήσει μόνο με βάση προς το παρόν, όλη μέρα. Δεν υπάρχει φόβος και γενικότερα απλώνονται και πάρα πολύ εύκολα, δουλεύονται τέλεια. Στην εσωτερική γωνία του ματιού έχω βάλει την χρυσή, η οποία είναι η αγαπημένη μου. Και το τελευταίο προϊόν δεν θα σας το δείξω απλά και θα σας κάνω ένα mini review. Θα το κερδίσετε και 5 από εσάς μαζί με κάτι απίστευτο. Κάτι το οποίο θα το έχετε μαζί σας στις διακοπές και θα λέτε να είναι καλά η Marinelli και η Benefit, γιατί είναι κάτι τέλειο. Ανυπομονώ για τις επόμενες μου διακοπές για να μπορέσω να το πάρω. Θα σας το δείξω τώρα αμέσως. Όλος αυτός ο πρόλογος είναι για το The Professional της Benefit, αλλά το καινούριο που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες είναι φρεσκότατο. Είναι με τις πέρλες το primer, το οποίο το βάζεις στο πρόσωπό σου, μετά βάζεις από πάνω το make-up και δίνει αυτό το πάρα πολύ ωραίο το ψεγάδι στο αποτέλεσμα, γιατί το κάνει όλο το πρόσωπό να φαίνεται εντελώς ομοιόμορφο και απομακρύνει και τη λιπαρότητα. Νομίζω πως... Α! Μπορεί να είμαι εγώ αυτή εδώ! Νομίζω που εμένα έχουν εμπνευστεί το...
τη συσκευασία με την ξανθιά την κοπελίτσα. Ναι. Σου λέει ποια είναι η πιο λιπαρή σε ολόκληρο το YouTube του κόσμου, η Μαρινέλη. Οπότε γι' αυτό, παιδιά, γι' αυτό έγινε. Τώρα κατάλαβα, Benefit, γιατί θέλατε να μου στείλετε εμένα αυτό το προϊόν. Λοιπόν, θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Benefit για αυτά τα δωράκια, γιατί πέρα το ότι θα δώσει 5 σε εσάς εδώ στο YouTube, θα δώσει και άλλα 5 στο Instagram. Οπότε αν δεν με ακολουθείτε και θέλετε να έχετε περισσότερες πιθανότητες να το κερδίσετε, πηγαίνετε να με ακολουθήσετε και εκεί. Απλώς να ξέρετε ότι δεν θα ανέβουν την ίδια ημέρα, θα ανέβουν με λίγο καθυστέρηση, σχεδόν μια εβδομάδα διαφορά. Οι 5 τυχερές πέρα από αυτό εδώ θα κερδίσουν και ένα σακουλιάζ για τις διακοπές σας. Παιδιά, δείτε εδώ. Είναι τέλειο! Έχει πάνω το San Francisco, να φανταστώ έτσι, αφού είναι από το San Francisco η Benefit. Το αγαπώ, παιδιά. Πόσο ωραίο είναι. Το μέσα πρέπει να δείτε. Εδώ. Είναι η γέφυρα του San Francisco. Έχει αλεξίπτωτα, έχει κοπελίτσες που τρέχουν, γυαλιά, αστέρια και ραβνούς. Την ερωτεύτηκα. Μπορώ να την κυκλοφορώ, λέτε, έτσι έξω με αυτή. Ή θα είναι too much. Παιδιά, οπότε έτσι θα σας έρθουν στις 10 αυτές τυχερές. 5 εδώ στο YouTube, 5 στο Instagram, έτσι ακριβώς θα σας έρθουν στο σπίτι. Και ανυπομονώ να μου στείλετε φωτογραφίες με εσάς που κερδίσατε. Και να ξέρετε ότι το μόνο που θέλω να κάνετε για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό είναι να μου αφήσετε από κάτω σε ένα μήνυμα το hashtag love ή αγάπη στα ελληνικά, όπως θέλετε εσείς. Και αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, στο Instagram θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι όροι όταν θα ανέβει ο διαγωνισμός, θα τους δείτε. Οπότε όσες δεν με ακολουθείτε από εδώ στο Instagram, σας βάζω εδώ πέρα το όνομά μου για να πάτε να με βρείτε. Και εμείς θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βιντεάκι, μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα, φιλάκια πάρα πολλά, γεια!